Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Βροχερό απόγευμα Τρίτης, λίγο μετά τις 7, με την ημερομηνία να είναι 19 Μαρτίου. Καλή Σαρακοστή σε όλους, καθώς μπήκαμε από χθες πλέον στην περίοδο νηστείας για πολλούς. Και μετά από το τρίμερο που ολοκληρώθηκε, Χρήστο, έρχεται και άλλο τρίμερο την άλλη εβδομάδα, οπότε... Ναι, θα κολλήσουμε μην περισσότερο. Νομίζεις, μην νομίζω ότι θα ξεκουραστείς. Καλά, εμείς δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Γιατί και χθες είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα σε γήπεδα. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα μία από τα ίδια. Οπότε αυτά είναι για τους άλλους, τους κοινούς συνητούς. Και όπως έλεγε ένας φίλος διαδικτυακά, είναι λέει για τους πιτσιρικάδες και τους λεφτάδες. Σωστό αυτό. Τα τριήμερα. Πέταξα ετώ. Όχι, όχι. Όχι. Είμαι τελείως κράπας αυτό, Χρήστο. Δεν... Εμείς γενικότερα πέταμε αϊτό. Εντάξει, ναι, πετάμε όλο τον χρόνο, οπότε... Ναι, τώρα αυτή είναι πώς είναι η τσικνοπέμπτη για τους άλλους που λένε πω, περιμένω πώς και πώς να φάμε κανένα κοψίδι και τα λοιπά. Ενώ τις άλλες μέρες, ναι... Τρώμε ραπανάκια στα κάρβουνα και... Τρώμε ραπανάκια και... που λέει, ναι, και... Λοιπόν, και μαζί με τον Γιάννη Γιάννουλα από το matchmoney.com.gr το site, την εφημερίδα την οποία την ενημερώνει συνέχεια για τα ιταλικά. Καθώς υπάρχουν και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει κύπελο Γάμα Ιταλίας. Και είδες, ενημερωμένος ο άνθρωπος. Μιλάμε, με έχεις συγκλονίσει. Μπορείτε να μπείτε έτσι από περιέργεια στο site να δείτε τι προβλέψεις μπορεί να σας στείλει ταμείο. Ήδη μου έλεγε πριν μπούμε στο στούντιο ότι έχει ετοιμάσει κάτι μακροχρόνια. Αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Προχώρα, που λένε. Προχώρα. Λοιπόν, ήταν μια εβδομάδα η οποία είχε έντονη αγωνιστική δραστηριότητα. Μπορεί να μην είχε πρωτάθλημα Super League με τα play-off, είχε όμως play-out. Είχαμε δραστηριότητα στο μπάσκετ και στην Basket League, όπου ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι. Mm-hmm. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Και ουσιαστικά κλείδωσε και το... Κλείτως και η πρώτη εξάδα των εντάξει, ομάδων. Η πρώτη εξάδα ακόμα δεν έχει. Εντάξει, η έκτη θέση είναι που ναι, εκκρεμεί. Ουσιαστικά, ναι, είναι... Θα τα πούμε κιόλα στη συνέχεια. Έχουμε πολλά διεθνή να πούμε. Γίνεται ο κακός χαμός αυτό το τελευταίο 48ωρο και λίγο πιο πριν. Έχουμε να πούμε για βόλεϊ, καθώς έχουν μπει πλέον σε τροχιά τελικών με τα τρίτα παιχνίδια των ημιτελικών στη Volley League. Επίσης έχουμε να πούμε σημαντικές εξελίξεις στις ομάδες Νέας Σμύρνης σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ σε όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Εσείς δεν έχετε παρά να μπαίνετε και όλα στα social media τα δικά μας, Γιάννης Γιαννούλας με λατινικούς χαρακτήρες και Χρήστος Γεωργίου, έτσι ώστε να κάνουμε και μια κουβεντούλα μέσα από το Messenger. Για όσους ενδιαφέρονται, να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με την αγαπημένη στήλη, δικιά μου, δικιά σας γενικότερα. 19 Μαρτίου έχουν συμβεί ούκο λίγα πράγματα, εμείς όμως έχουμε επιλέξει όπως πάντα τα καλύτερα. Και θα σας πάω πολύ πίσω στον χρόνο, 1938, 19 Μαρτίου 1938, όπου το BBC μεταδίδει τον πρώτο αγώνα ράγκμπι Αγγλία-Σκωτία 16-21, ένα μάτσο το οποίο είχε γίνει στο Twickenham για το Calcutta Cup. Το Calcutta Cup ήταν τότε με την, ακόμα με την Ινδία που δεν είχε αποχωριστεί από την Αγγλία, παρέμενε ακόμα απικία των Άγγλων. Έκτοτε βέβαια ανεξαρτοποιήθηκε η Ινδία, οπότε σταμάτησε να υπάρχει αυτή η διοργάνωση. Πάμε λίγα χρόνια αργότερα, το 1947, όπου είχαμε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ απέναντι στην Τουρκία με 30-34, μια σημαντική επιτυχία που άνοιξε τον δρόμο μετά για τις μετέπειτα επιτυχίες. Ναι, και σίγουρα ήταν ένα σαν πρελούδιο του χάλκινου μεταλλίου που πήρε η Εθνική Ομάδα το 1949 στο Κάιρο, σε
Εντάξει, τώρα πόσο ευρωμπάσκετ στο Κάιρο ακούγεται λίγο. Εντάξει, όπως τώρα μπορεί να πει κάποιος ναι. για τις Ισραηλινές ομάδες ναι, που είναι στην ναι. Ευρώπη και κανονικά δεν θα πρέπει να είναι. Γιατί όπως έχει γίνει και ευρωμπάσκετ στην Τουρκία, νομίζω έχει γίνει ευρωμπάσκετ στο Ισραήλ. Ευρωμπάσκετ στο Ισραήλ έχει γίνει πριν από. Έχει γίνει, δεν ξέρω. 35-40 χρόνια. Μπορεί να έχει γίνει ευρωμπάσκετ στο Ισραήλ. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, μην πω ψέματα, αλλά. Εντάξει. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια διοργάνωση. Απλά δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Ναι. Πάμε μετά να δούμε το 1972, όπου οι Los Angeles Lakers κερδίζουν τους Golden State Warriors με 162-99, στη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του NBA. Έκτοτε βέβαια έχουν γίνει και άλλα μεγάλα παιχνίδια. Ναι, το πιο πρόσφατο ήταν αυτό. Ίσως να είναι η μεγαλύτερη διαφορά πόντων. Δηλαδή το 162-99 είναι, ναι, είναι τώρα 63 πόντοι. 63 πόντοι, οπότε μπορεί να είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Μετά έχουμε την. Να σας πάω σε πιο κοντινή ημερομηνία. Θα σας πάω στο 1995. Εκεί όπου είχαμε μετά από απουσία 17 μηνών του Μάικλ Τζόρνταν, ξαναπαίζει με τους Bulls στο παιχνίδι εναντίον της Ινδιάνα, των Ινδιάνα Pacers. Νικά με 97-103. Και το διάστημα εκείνο δοκίμασε να παίξει επαγγελματικό baseball με την ομάδα του White Sox. Και μάλιστα αυτό που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, όταν σου ανέφερα, τι είχε συμβεί τότε. Επειδή η φανέλα με το 23 είχε αποσυρθεί, είχε χρησιμοποιήσει το νούμερο 45 ο Jordan. Στην πορεία επέστρεψε το 23, αλλά επειδή δεν είχε κατά κάποιο τρόπο πάρει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το 23, το χρησιμοποίησε κόντρα στον τότε κανονισμό. Για κάθε παιχνίδι που χρησιμοποιούσε το 23 πλήρωνε πρόστιμο κάποιων χιλιάδων δολαρίων. Και φυσικά δεν είχε. Δεν πρέπει να είχε. Δανείστηκε. Δανείστηκε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όμως. Το 2004 είναι μία μέρα στενάχωρη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο... Το 2004 δεν είναι, έκανα εγώ λάθος, μη φάουλ. Τρίτη φορά αναλαμβάνει προπονητής Ολυμπιακού ο Νίκος Αλέφαντος, αντικαθιστώντας τον Όλεκ Προτάσοφ. Και αν θυμάσαι καλά... Την πρώτη φορά είχε διαδεχθεί το Θανάση Μπέμπι από την 1η Δεκεμβρίου του 83 μέχρι τις 12 Μαρτίου του 84. Τη δεύτερη αντικατέστησε τον Κώστα Πολυχρονίου από 27 πρώτου του 94 μέχρι 16 ενάτου του ίδιου έτους και μετά είδαμε τον Νίκο Αλέφαντο να κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού με τον οποίο συνδέθηκε μέχρι και τα τελευταία του. Και ήταν εκείνη η χρονιά, θυμάσαι, που με το πρωτάθλημα που κατέκτησε εν τέλει ο Παναθηναϊκός. Με το γνωστό, με το Δούρο. Ναι, μετά από την επταετή κυριαρχία του Ολυμπιακού, τα 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα που είχε πάρει στην έναρξη της κυριαρχίας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είχε μείνει στην ιστορία ο Νίκος Αλέφαντος σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη στην Έλλη Στάιλ, γιατί δεν βγαίνει ο Δούρος στο τηλέφωνο. Πρέπει να τον καλέσουμε. Γιατί δεν βγαίνει ο Δούρος στο τηλέφωνο και είχε μείνει από τότε. Να πω με τη σειρά μου τώρα στον Γιώργο τον Δούρο, αν βλέπει την εκπομπή στην πατρίδα, τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο. Καθώς ο κύριος που παρακολουθείτε απέναντι μου είχε τιμήσει τον πρώην διαιτητή σε μια ωραία εκδήλωση που έγινε στο Κιάτο, που είχαμε αναφερθεί κιόλας στην εκπομπή αυτή. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο Σαν Σήμερα με μια λυπηρή είδηση, καθώς πριν από 5 χρόνια Σαν Σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου σε μπάσκετ, βολεϊκέρας τέχνη Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ίσως μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ίσως οι δύο εμβληματικότερες παραγωγικές και όχι μόνο μορφές του Παναθηναϊκού. Ήταν κάτι παραπάνω από παράγοντες, ήταν φίλαθλοι πάνω απ' όλα. Ήταν ο Παναθηναϊκός. Και αν θυμάσαι, στη μεγάλη φοβερή εκδήλωση που είχε γίνει τότε για την βράβευση της καλύτερης πεντάδας όλων των εποχών του Παναθηναϊκού, στο Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ, τη συγκλονιστική ομιλία του Θανάση Γιαννακόπουλου, ότι τη μέρα που θα πεθάνω να με θάψετε
με τη ναι, γιατί είχε φύγει λίγους μήνες νωρίτερα ο αδερφός ο Παύλος. Όχι, αυτό ήταν πριν. Αυτό ήταν πριν. Αυτό ήταν πριν. Όταν στη βράβευση καλύτερη πεντάδα. Ναι. Και η δεύτερη. Απλά τα έχω μπερδέψει λιγάκι στο μυαλό. Και η δεύτερη πιο συγκλονιστική, ακόμα πιο συγκλονιστική στιγμή μετά το χαμό του Παύλου Γιανακόπουλου. Στο τουρνουά, το πρώτο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος που κατέρευσε σχεδόν, όχι κατέρευσε σχεδόν, κατέρευσε, ξέσπασε λιγμούς όταν αναφέρθηκε στον Παύλο. Και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλοι όσοι ήμασταν τότε στο γήπεδο. Ήταν πολύ συγκινησιακό και φυσικά και η αναφορά του τότε στον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς που ως προπονητής τότε της Φενέρ ήταν στις ομάδες. Τη Φενέρμπαχτσε ήταν στις ομάδες που συμμετείχαν στο πρώτο τουρνουά και τη στιγμή που είπε τότε ο Θανάσης Γιανακόπουλος ότι καλωσορίζω τον Ζέλικο, τον αδερφό μου και ξέσπασε σε λιγμούς, πιστεύω ότι και τότε όλο το ΆΚΑ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για τον Θανάση Γιανακόπουλο, ο οποίος είχε δυσκολευτεί με μια δίμηνη νοσηλεία τότε και δεν τα κατάφερε και έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Και λίγες μέρες μετά, να σε διακόψω, λίγες μέρες μετά ήταν το κρίσιμο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο με την Αρμάνη και ο κόσμος που είχε ακολουθήσει τότε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι στο Μιλάνο, στο Ντέζιο για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι επειδή το Mediolanum Forum της Αρμάνη δεν ήταν διαθέσιμο τότε λόγω κάποιες εκδήλωσης και οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν κάνει μια συγκλονιστική εξέδρα τιμώντας νομίζω ότι κάθε φορά που πάει η ομάδα στην Ιταλία κάνει συγκλονιστική ήταν το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας μετά την απώλεια του Θανάση Γιανακόπουλου και ο κόσμος είχε κάνει συγκλονιστική ήταν το λιγότερο εξέδρα, που μπορούσε να κάνει τιμώντας τον τυφώνα. Τον αγαπημένο τυφώνα των φιλάβων του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να πούμε ότι είχε φύγει με βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ασχολούνταν με το χώρο της φαρμακευτικής, όπου ήταν συνιδρυτής της Vianex μαζί με τα αδέρφια του Παύλο και Κώστα. Και ήταν, και επειδή τώρα είπες και τα αδέλφια του, έφυγαν σχεδόν με χρονική απόσταση ενός έτους διαδοχικά. Και μετά τη φυγή του Κώστα και του Παύλου ήταν. Να μην το πω δεδομένο, ήταν αναμενόμενο, ήταν ότι από τη στεναχώρια του θα έφευγε σε λίγους μήνες, όπως και έγινε. Λοιπόν, για όσους θυμούνται το Θανάση Γιανακόπουλο, είχε υπάρξει για αρκετά χρόνια σύμβουλο στην ΕΠΟ. Από το 92 υπήρξε συνιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού μαζί με τον αδερφό του Παύλου, αλλά το 2012 παρέδωσε τη διοίκηση στο γιο του αδερφού του Παύλου, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι μέχρι και σήμερα. Ανέλαβε την Προεδρία των Ερασιτεχνικών Τμήματων του Παναθηναϊκού από το 99 έως το 2009, για 10 ολόκληρα χρόνια. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Επαγγελματικού Τμήματος Βόλεϊ του Παναθηναϊκού την περίοδο 8-9 και μάλιστα είχε παίξει η ομάδα στον τελικό. Στο Final Four που είχε γίνει του Σεφ Cup στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσία 10.000 και πλέον φιλάθλων. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός εκείνη την μέρα είχε χάσει από τη ρώσικη ομάδα, τη Λοκομοτίβ Μπέλγκοροντ. Μπέλγκοροντ που ήταν φανταστική ομάδα τότε. 3-0 ή 3-1, δεν θυμάμαι. Σχεδόν όλη την εθνική. Το παράδοξο ποιο ήταν, ότι οι φωστήρες εκείνης της εποχής, και όταν λέω φωστήρες εννοώ και τον τότε υπουργό αθλητισμού. Είχε βάλει την ίδια ώρα του βόλεϊ να γίνει αγώνας δίπλα ΑΕΚ Λεβαδιακός. Εντάξει, ναι, τι θυμήθηκες τώρα. Το θυμήθηκα γιατί. Ήσουν εκεί. Ναι, και ήταν ωραία σκηνικά. Λοιπόν, αυτά ό,τι αφορά το σαν σήμερα. Πάμε να δούμε λιγάκι το φιλμ της πρεμιέρας των play-out. Τα play-out τα οποία ξεκίνησαν, αλλά δεν θα υπάρξει δεύτερη αγωνιστική λόγω διακοπής. Εν ώψη και των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας. Μια εθνική ομάδα η οποία μπαίνει με παρουσία πολλών χιλιάδων φιλάθλων στην ΟΠΑΠ Αρένα. Ουσιαστικά το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο. Πέμπτη 10 παρατέταρτο νομίζω είναι το μάτς. Ναι, Ελλάδα-Καζακστάν. Το Καζακστάν
δεν φοβίζει τόσο πολύ. Είναι μια ομάδα σίγουρα στα μέτρα μας. Αυτό σίγουρα τόνισε και στις χθεσινές δηλώσεις ο Γκουστάβο Πογιέ. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί, δεν μπορεί να υποτιμηθεί προφανώς. Σίγουρα γιατί πέρασε και από δύσκολο όμιλο. Δεν ήταν... Πέρασε δύσκολο όμιλο και θα μπορούσε, σε εκείνο το παιχνίδι που είχαμε αναφέρει πάλι την προηγούμενη. Με τη Σλοβενία. Με τη Σλοβενία, Καζακστάν. Πριν δεχτεί τον γκολ στο 86 και γίνει το σκορ 2-1, είχε το Καζακστάν ευκαιρία να προηγηθεί 2-1 λίγα λεπτά νωρίτερα. Οπότε δοκάρει και μέσα. Είσαι ήρωας, δοκάρει και έξω, είσαι άτυχος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν σε αυτή την πρεμιέρα Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα 3-2, Αστέρας Τρίπολης Βόλος 0-2, Κηφισιά Όφη, το μοναδικό μάτς που έληξε χωρίς θέρματα 0-0 και Πανετολικός Πανσεραϊκός 3-0. Στη βαθμολογία τώρα έχει γίνει με Αστέρα Τρίπολης να είναι πρώτος με 31 βαθμούς, όσους έχει και ο Ατρόμητος. Mm-hmm. Πανσεραϊκός 27, 26 ο Όφη, 23 ο Πανετολικός. Κηφισιά και Βόλος έχουν από 22 βαθμούς και τελευταία είναι η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα με 18. Η επόμενη αγωνιστική, η οποία θα γίνει στις 30 του μήνα, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις. Στις 3 η ώρα Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, στις 5:30 Βόλος Κηφισιά, 7:30 Γιάννενα Πανετολικός και στις 8 Όφη εναντίον Ατρομήτου. Καταλαβαίνει κάποιος ότι θα γίνει ο κακός χαμός, ειδικά με τις ομάδες οι οποίες θέλουν να κλειδώσουν την υπόθεση παραμονή. Μία από αυτές είναι και η ομάδα του Βόλου, γιατί με τρίποντο ουσιαστικά ξεφεύγει με μία διαφορά 7 βαθμών εάν χάσει η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα ή κάπου γκελάρει και κάνει παραχωρήσει μια ισοπαλία. Και φυσικά πρέπει να δούμε το τι θα γίνει ανάμεσα στην ομάδα του Βόλου και την Κηφισιά που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Ναι, με τα λυπηρά περιστατικά με την επίθεση ρατσιστική του Αχιλέα Μπέου στον Ανδρέα Τετέι. Ο Αχιλέας Μπέος, ο οποίος έχει πλέον ως συνήγορο υπεράσπιση στον Αλέξη Κούγια. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε... Και έχει φέρει τα πάνω κάτω. Αυτά, βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε να συζητήσουμε σίγουρα και στις επόμενες εκπομπές. Μέχρι τότε. Τώρα, όσον αφορά τα νέα των ομάδων, να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχουν αρκετές προπονήσεις, αν και με λίγο κόσμο, καθώς υπάρχουν πολλοί διεθνείς οι οποίοι έχουν... πάει να παίξουν με τις εθνικές ομάδες. Από εκεί πέρα υπήρξε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό Β, ο οποίος θα παίξει στα play-out, όπως όλα δείχνουν, του πρωταθλήματος Super League 2, αν και υπάρχει μια ένσταση από την ομάδα της Λάρισας και αύριο θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί ουσιαστικά αν θα λάβουν μέρος στα play-off ανόδου και στα play-out για την παραμονή οι ομάδες Β των μεγάλων ομάδων. Στον Άρη υπάρχει μια αισιοδοξία όσον αφορά την πρεμιέρα των play-off και την νίκη απέναντι στον συμπολίτη ΠΑΟΚ, οπότε τώρα το μυαλό επικεντρώνεται σιγά σιγά στο επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Λαμία, εντός έδρας. Φυσικά μακρινά είναι τα σχέδια του κυπέλου, τελικού κυπέλου, τα οποίο τελικός κυπέλου θα γίνει στο Βόλο. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου, βέβαια. Ναι, γιατί αν πούμε ότι ναι μεν θα γίνει στο Βόλο, αλλά με την παρούσα φάση να θέλει μαθητές, όπως έχει αποκαλύψει και ο Δήμαρχος Βόλου, κ. Μπέος. Και σκέψου ότι τώρα ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος τελεί υποτρίμηνη απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο λόγω των γνωστών περιστατικών, του γνωστού περιστατικού στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με τον Ανδρέα Τετέι, και θα είναι, ουσιαστικά είναι αυτός που κρατάει... Είναι ο ρυθμιστής. Ναι, που κρατάει την τύχη του τελικού κυπέλου. Δηλαδή, σας κρατάω, δεν έχετε να κάνετε πολύ το σύμπαντα. Δηλαδή, αν θα γίνει στο Βόλο, με ποιους όρους θα γίνει στο Βόλο, με πόσο... Βέβαια, ακόμα δεν έχει υποθεί κάτι με τις ομάδες, οι οποίες Παναθηναϊκός και Άρης θέλουν να πάρουν αρκετά εισιτήρια, δηλαδή είχε ακουστεί κάποια στιγμή για 7,5 με 8.000 εισιτήρια κάθε ομάδα. Ναι. Αυτό, αν δούμε ότι θα γίνει χωρίς κόσμο... Πώς είναι η χωρητικότητα του Πανθυσσαλικού? Νομίζω 17-18 χιλιάδες, κάπου εκεί. Ναι.
Βέβαια, αυτά θα μας απασχολήσουν, όπως είπα, και το επόμενο διάστημα. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το τελικό κυπέλλου της 18ης Μαΐου. Πάμε στα αυτά που είναι πιο της επικαιρότητας. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πλέον κάνανε φοβερές ανατροπές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στις ρεβάνς. Mm-hmm. Εκεί πέρα που ήταν με την πλάτη στον τοίχο και ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 2-0 απέναντι στη Δυναμό Ζάγκρεμπ. Έφτασε το 5-1. Έχοντας ουσιαστικά κλειδώσει την υπόθεση από το πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Ανέτρεψε και προερχόταν από ένα κύκλο μέτριων εμφανίσεων. Ακριβώς. Αλλά έχοντας πάλι τον κόσμο στη διάθεσή του, στην υποστήριξή του, απέδειξε ότι μπορούσε να κάνει και αυτή την ανατροπή. Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα πιο δύσκολη ανατροπή. Νομίζω ότι είναι Ολυμπιακός, πώς να το χαρακτηρίσω, μία πραγματικά ανέλπιστη πρόκριση. Ναι. Γιατί όταν έχεις να διαχειριστείς ένα τέτοιο σκορ που έχεις χάσει την έδρα σου... Ήταν και τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού που δεν έδιναν στους φίλους του την αισιοδοξία, δεν έδιναν την αισιοδοξία στους οπαδούς του ότι μπορεί να κάνει αυτή την ανατροπή. Διότι όταν προέρχεσαι από ήττα 4-1 στο πρώτο παιχνίδι και τρεις ημέρες αργότερα χάνεις και από τον αιώνιο αντίπαλο, ναι, τότε προφανώς καταλαβαίνουμε με την ψυχολογία που θα υποδέχτηκε ο παδός του Ολυμπιακού αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ότι... Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η σκέψη των Ισραηλινών, οι οποίοι μάλλον επαναπαύτηκαν στο σκορ του πρώτου αγώνα. Συν το ότι και οι Ισραηλινοί δεν παίζουν και στην έδρα τους και δεν έχουν υποστήριξη των οπαδών τους. Και η συγκεκριμένη ομάδα, η Μακάμπι Τελαβίβ, δεν είναι της έγκλης της μπασκετικής ομάδας. Δεν ήταν κάποιο φόβητρο. Ήταν σε μια έδρα που ο Ολυμπιακός την ήξερε. Είχε ξαναπέξει στο γήπεδο. Είχε και τον κόσμο, έστω και λίγο, που ακολούθησε. Ναι, έστω και αυτή την υποστήριξη την είχε ο Ολυμπιακός και πήρε μια πολύ δίκαιη πρόκριση. Και εδώ να το ξαναπούμε αυτό, Χρήστο, ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες, είτε είναι αυτή ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο ΠΑΟ, να διεκδικήσουν κάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, και ειδικά την τελευταία χρονιά. Τα ξαναλέγαμε ότι κάθε πότε δίνεται σε ελληνική ομάδα η δυνατότητα να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπο ή έστω να φτάσει στα ημιτελικά. Πρέπει αυτές οι δύο ομάδες, κατ' εμέ, να επικεντρωθούν ψυχή και σώμα στην ευρωπαϊκή... Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις κάθε χρόνο, ναι, να πεις ότι... Στις ελληνικές ομάδες δεν συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή, τι συμβαίνει κάθε Έχουμε χρόνο. Κάποιες φωτοβολίδες ανά 10 χρόνια, δηλαδή, και βάλε. Θυμόμαστε την προπέρσινη πορεία του ΠΑΟΚ στο Conference League πάλι, μέχρι τους 8 που αποκλείστηκε από την Μαρσέη. Ναι. Μετά η επόμενη πορεία ελληνικής ομάδας πρέπει να πάμε... Πού να πάμε, να πάμε στο 2010 που είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός στους 16 του... Που και πάλι δεν θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Του κυπέλλου UEFA τότε, του Europa League μάλλον, με τον αποκλεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης. Ναι, έχοντας αποκλείσει τότε τη Ρώμα και μετά ήταν το δίλημα double η Ευρώπη. Και η διοίκηση είπε double. Και αν θυμάσαι τότε ήταν το πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Σταντάρ Λιέγης στο ΟΑΚΑ με τον προπονητή του Παναθηναϊκού τότε, τον Νίκο Νιόπλια, να επιλέγει σχεδόν στην εντεκάδα τα 6 και τα 7 εντέκατα να είναι αναπληρωματικές επιλογές. Δηλαδή ξαφνικά είδαμε βασικό το Δάρλα, βασικό τον Γκαλίνοβιτς. Το rotation το δεν είχε κάνει η εντεκάδα διαλύθηκε, γιατί την Κυριακή έπεσε ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη με τον Αστέρα και έπρεπε να αυξηθεί το προβάδισμα στη βαθμολογία. Ήταν στους 2 βαθμούς ο Παναθηναϊκός μπροστά και με την νίκη αυτή πήγε στο συν 5 και ουσιαστικά ήταν το βήμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο ακόμα από τότε είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Αλλά, από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αλλά αυτό, η κατακλείδα είναι αυτή, ότι πότε δίνεται στις ελληνικές ομάδες η δυνατότητα να διακριθούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν δίνεται ποτέ. Γιατί αυτομάτως θα πέσουν τώρα κάποιοι ιδιοκτήτες ομάδων κτλ. Και θα λένε όχι, μας ενδιαφέρει το μάτς της Κυριακής, π.χ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γιατί τώρα, φίλε, γιατί στη λογική ότι στην Ευρώπη σιγά μωρέ τώρα που θα φτάσουμε στον τελικό. Διεκδίκησε το, δηλαδή, γιατί να μην το διεκδίκησες. Ενώ τότε που το πρωτάθλημα
και μιλάμε για εκείνη την εποχή που το πρωτάθλημα έδινε ουσιαστικά έδινε σίγουρη θέση στο, σε όμιλο του Champions League. Ακριβώς. Και σου λέει από τα 25 θα τα παντελονιάσω σίγουρα. Ναι, αυτό μας φάγανε όμως. Τα 25 άρια. Αυτό είναι το. Αυτό είναι ότι θα έχω. Δηλαδή και ο φίλος του Ολυμπιακού θα αναρωτηθεί τώρα. Τόσα χρόνια τι να τα κάνουν τα 25. Ναι. Επενδύθηκαν. Όχι. Επενδύθηκαν. Δόθηκαν χρήματα για να αξιοποιηθούν σωστά. Όχι. Γιατί όταν θέλεις να λες ότι είσαι καλύτερη ομάδα στην περίπτωση Ολυμπιακός, δείξ' το. Ναι. Δεν δέχομαι εγώ σαν Έλληνας φίλαθλος ότι θα σου φέρω τώρα τυχαία ονόματα. Η Μπάτσκα Τόπολα να φτάσει στον τελικό του Conference League, λέω εγώ. Ή η Μπράγκα να παίξει στον τελικό του Europa. Ναι. Ομάδες με το 1/8 των χρημάτων που δαπανούν οι ελληνικές. Ναι. Και είναι και άλλες ομάδες. Είναι και άλλες ομάδες που κάνουν... Που κάνουν, για παράδειγμα. Που κάνουν διαδοχικά πάρα πολύ καλές πορείες. Γιατί η Σλάβια Πράγας να φτάσει πέρσι στο... και η Βασιλεία να φτάσουν πέρσι στα ημιτελικά του Conference. Θα σε πάω λίγο πιο πίσω στην περίπτωση της Νίπρο. Η Νίπρο που είχε αποκλείσει τότε την Νάπολη και είχε φτάσει στον τελικό του Europa League. Θα σου θυμίσω την Αλαβές στην Ισπανία. Πολλές ομάδες. Γιατί... Από τέτοια παραδείγματα, ούκο λίγα. Απλά οι ελληνικές ομάδες δεν ξέρω αν είναι ο φόβος ή αν είναι ο συνομπισμός. Ναι, η προδιετία, αν θυμάσαι, από τη διοίκηση του Ολυμπιακού στην ανάλογη πορεία του ΠΑΟΚ στους 8 της διοργάνωσης, έλεγαν έλα μωρέ τώρα με το Milko Cup. Ασχολείστε με το Milko Cup. Τώρα και αυτοί... Και τώρα το Milko Cup έγινε, επειδή είναι Ολυμπιακός στην οκτάδα και αυτός. Έγινε το μικρογραφία του Champions League. Έγινε μικρογραφία του Champions League. Αυτό είναι το. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποβάλουμε και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να πάνε οι ομάδες να πάνε ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, δεν είπαμε τον αντίπαλο, παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Ναι. Οι Ρεβάνες μία εβδομάδα αργότερα είναι 14 και 21 Απριλίου τα ματς. Και ο ΠΑΟΚ έχει κληρωθεί με την Club Brugge, η οποία είναι κακός δαίμονας των ελληνικών ομάδων διαχρονικά και ειδικά του Παναθηναϊκού. Και δεν ξεχάσουμε να πούμε ότι όσον αφορά τώρα την Club Brugge, απολύθηκε ο Ρόλι Ντέινα, ο νορβηγός προπονητής. Ναι, μετά από αποτυχημένο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα. Απέναντι στη Σέντρου Ίντεν. Θα είναι ο βοηθός του, Φιλανδός αν δεν κάνω λάθος, στην καταγωγή, ο οποίος θα είναι υπηρεσιακός μέχρι και το τέλος σεζόν. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Ως ένα βαθμό, γιατί είναι νέος προπονητής, οπότε λίγο πολύ αλλιώς είναι να είναι ο πρώτος και αλλιώς είναι να είναι ο υπηρεσιακός. Αυτά βέβαια θα τα δούμε μέσα στο χορτάρι. Στο χορτάρι φαίνονται οι ομάδες, δεν πάει να έχει κάνει 50 αλλαγές και τέτοιο. Αν πάνε με αυτό το σκεπτικό, οι ελληνικές ομάδες θα την πατήσουν. Και φυσικά να πούμε ότι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ελληνικές ομάδες να ανεβάσουν και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου ψηλά, αλλά και κυρίως να κάνουν αυτές μια πορεία αντάξια, έτσι ώστε να γράψουν στο μελλοντικό βιβλίο της ιστορίας ότι έφτασαν μέχρι τον τελικό ή μέχρι τα επιτελικά του θεσμού. Αυτό είναι, το είπαμε, δεν δίνεται σε ελληνικές ομάδες ευκαιρία. Και επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία φορά με αυτό το φορμάτ. Του χρόνου θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα. Θα είναι δύσκολα για τις ελληνικές ομάδες να διακριθούν. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Και μιας που τώρα λέμε και για τα format αυτά τα καινούργια του Champions League, ήδη διάβασα ότι θα υπάρχει η κλήρωση θα γίνεται πλέον μέσω υπολογιστών. Δεν θα γίνεται με τον γνώριμο τρόπο, με τα μπαλάκια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι θα δούμε. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τα ζευγαρώματα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να πούμε συνέχεια με ποδόσφαιρο. Έχουμε να πούμε και για Πανιόνιο, έχουμε να πούμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα πλην των ελληνικών ομάδων. Έχουμε πολλά.
Flash Sport μέρος δεύτερο, καθώς πήραμε έτσι μια μικρή μουσική ανάσα. Μένουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είπαμε και πριν πάμε στο διάλειμμα ότι θα πάμε μια βόλτα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υπήρχε και κύπελο στην Αγγλία, εκεί όπου είχαμε δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον για τα προημιτελικά του αρχαιότερου θεσμού, το οποίο φέτος συμπληρώνει 153 χρόνια, όταν θα γίνει και ο τελικός του Wembley στις 25 Μαΐου. Είχαμε λοιπόν Chelsea-Leicester 4-2 και Manchester United-Liverpool 4-3 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε με γκολ στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα πέναλτι. Από τον Diallo. Ακριβώς, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα επειδή έβγαλε τη φανέλα του και πανηγύριζε. Η Liverpool, η οποία θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι περισσότερο, απλά έτυχε σε μια πιο διψασμένη ομάδα όπως ήταν η Manchester United. Ήταν πραγματικά η ομάδα που θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί της. Να πούμε τώρα όσον αφορά τα ζευγαρώματα. Η Manchester United θα παίξει με την Coventry, η οποία αγωνίζεται στην Championship, στα ημιτελικά. Οπότε ουσιαστικά είναι με το, αν όχι και με τα δύο, και με τα δύο πόδια, με το 1,5 πόδι στο τελικό. Είναι με τα 2 και 3 πέμπτα. Ναι, ναι, ναι. Με το 1 και τα 3 τέταρτα. Ενώ η Chelsea θα έχει δυσκολότερο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Manchester City. Οπότε, μένει να δούμε αν θα υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στις δύο ομάδες του Manchester ή αν θα υπάρχει η λονδρέζικη ομάδα της Chelsea. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε μία λειψή αγωνιστική, 29η, λόγω των αναμετρήσεων του κυπέλου, δεν έγιναν οι αναμετρήσεις Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Newcastle, Manchester United, Sheffield και Wolves, Bournemouth, αλλά και αυτές των Brighton, Manchester City και Everton, Liverpool. Είχαμε λοιπόν στα υπόλοιπα αποτελέσματα Burnley, Bradford 2-1, Luton, Nottingham 1-1, Fulham Tottenham 3-0 και West Ham Aston Villa 1-1. Τώρα, όσον αφορά την Nottingham, αυτή φαίνεται ότι μπλέκεται σε περιπέτειες, καθώς της αφαιρέθηκαν 4 βαθμοί από τα όσα συνέβησαν με το Financial Fair Play και την υπόθεση του Brendan Johnson, πρωτού πολιθεί. Αυτό σημαίνει ότι από τη 17η θέση πέφτει μία θέση στη 18η και μένει στους 21 βαθμούς. Ένα περισσότερο έχει η Λούτον, η οποία είναι στη 17η θέση. Και καταλαβαίνει κάποιος ότι στις εναπομείνα, στις αγωνιστικές, θα γίνει ο θάνατος της ζωή μου σε ό,τι αφορά την παραμονή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη της τεχνικής ομάδας, να λέει ότι θα καταθέσει έφεση προκειμένου να κερδίσει βαθμούς. Και καλά θα κάνει. Να πούμε βέβαια ότι η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να βγει μετά το τέλος της κανονικής σεζόν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα ωφελήσει αυτό το... Αν και λίγο δύσκολο το βλέπω για αγγλική δικαιοσύνη να αφήσει εκκρεμότητα μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη που... Βέβαια, τα έχουν βάλει τώρα με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος σε προηγούμενο παιχνίδι κατέβηκε εξοργισμένος να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το παιχνίδι με τη Liverpool. Με τη Liverpool, ή ήταν με 1-0. Βαθμολογία, να πούμε ότι η Arsenal είναι πρώτη με 64, όσο έχει η Liverpool, καθώς δεν αγωνίστηκαν. 63 για τη City, η οποία και αυτή δεν αγωνίστηκε. 56 η Aston Villa, η οποία, όπως είπαμε, έφερε ισοπαλία 1-1 με τη West Ham. Στους 53 βαθμούς είναι η Tottenham, 47 για τη Manchester United, 44 για τη West Ham, 42 για την Brighton, 41 για τη Wolves, 40 για την Newcastle. Είναι η πρώτη δεκάδα και από εκεί κάτω έχουμε Chelsea με 39, 38 η Fulham, 35 η Bournemouth, 29 η Crystal Palace, 26 η Bradford, 25 η Everton, Luton 22, 21 η Nottingham, 17 η Burnley και τελευταία η Sheffield United με 14 βαθμούς. Αυτά συνέβησαν στην Αγγλία. Πάμε να δούμε και την Γαλλία, η οποία είχε την 26η αγωνιστική. Toulouse-Lyon 2-3,
Μεγάλη νίκη για τους Λιονέ. Ναντ Στρασμπούρ 1-3. Λανς Νις 1-3 επίσης. Μπρεστ Λίλ 1-1. Μονακό Λεωριάν 2-2. Κλερμόν Χαβρι 2-1. Ρενς Μέτς 2-1. Ρεν Μαρσέιγ 2-0. Και Μονπελιέ Παρίσι Ζερμέν 2-6. Mm-hmm. Η Παρί οδηγεί την κούρσα με 59 βαθμούς, έχοντας το συν 12 από τη δεύτερη Μπρεστ, που έχει 47. Στους 46 βαθμούς είναι η Μονακό, 43 για Λίλ Νις, 42 για τη Λανς, 39 για τη Μαρσέιγ, όσους έχει και η Ρεν. 38 για τη Ρεμς, 34 η Λιόν, 29 η Τουλούς και η Στρασβούρ, 27 η Χαβρι, 26 για Μονπελιέ Λοριάν, 25 για την Αρ, 23 για τη Μέτς και τελευταία είναι η Κλερμόν με 20 βαθμούς. Mm-hmm. Πάμε στην Ισπανία. Πάμε στην Ισπανία με τη χρονική σειρά που έγιναν τα παιχνίδια. Sociedad Cádiz 2-0. Το Σάββατο Μαγιόρκα Γρανάδα 1-0. Ο Σασούνα Ρεάλ 2-4. Άλλη μια νίκη για τη Ρεάλ που επέκτηνε τη διαφορά από την κορυφή. Από τη δεύτερη θέση μάλλον. Χετάφε Χιρόνα 1-0. Άρχισε η Χιρόνα να ξεφουσκώνει. Και πολύ κράτησε για μένα. Και λογικό ήταν. Μπιλμπάο Αλαβές σε ένα βασικό ντέρμπι 2-0. Σεβίλη Θέλτα Βίγκο 1-2 σε μια έκπληξη. Βιγιαρεάλ Βαλένθια 1-0. Λας Πάλμας Αλμερία 0-1. Ράγιο Βαγεκάνο Ρεάλ Μπέτις 2-0. Και στο μεγάλο παιχνίδι η Ατλέτικο Μαδρίτης ιτήθηκε με 3-0 μέσα στο Μετροπολιτάνο από την Μπαρτσελόνα. Η Ατλέτικο είχε... η οποία σε όλη τη σεζόν η Ατλέτικο είχε παραχωρήσει μόλις μία ισοπαλία στους αντιπάλους της. Και είχε αποκλείσει απέναντι την Ίντερ λίγες μέρες νωρίτερα. Ναι, ναι, σε όλες τις διοργανώσεις είχε παραχωρήσει μόλις ένα βαθμό, μία ισοπαλία απώλεια με τη Ρεάλ. Είδαμε ότι και αυτά τα σερί είναι για να σπάνε. Μάλιστα, πολλοί τα έβαλαν μετά τη λήξη του παιχνιδιού με τον Ζωάο Φέλιξ, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Απλά έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Έκαψαν κάποιες φανέλες, αλλά κατέστρεψαν και ένα μνημείο το οποίο είναι εκτός γηπέδου. Mm-hmm. Γιατί και οι Ισπανοί, όσο να είναι μεσογειακός λαός, σίγουρα. Μεσογειακό ταπεραμέντο, λειτουργεί. Έχουν. Στη βαθμολογία η Ρεάλ είναι στους 72 μετά από 29 παιχνίδια. Στο μείον 8 η Μπαρτσελόνα, στους 64. Στους 62 πλέον και στην τρίτη θέση η Χιρόνα, η οποία βέβαια ακόμα ελέγχει την κατάσταση για την έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν. Μπιλμπάο 56, προσπέρασε την Ατλέτικο Μαδρίτης που έμεινε στους 55. Μία Μπιλμπάο, παρένθεση, η οποία έχει πλέον τον Ερνέστο Βαλβέρδε να έχει φτάσει τα 510 μάτς στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και μάλιστα είναι ένας εκ των τριών προπονητών που έχει τα περισσότερα παιχνίδια. Είναι ο Καπαρός είναι ο δεύτερος που έχει και αυτός 510 παιχνίδια και αμέσως στην τρίτη θέση είναι ο Μανουέλ Πελεγκρίνη. Ναι, και σκέψου τώρα αν δεν είχε και τις θητείες στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Βαλβέρδε και παρέμεινε στην Ισπανία που θα... ξεπεράσει τα 600. Που θα βρισκόταν. Λοιπόν, ναι, στην έκτη θέση και στους 46 βαθμούς είναι η Sociedad, στους 42 η Betis 7, Βαλένθια 40, Villarreal με 38 όσους και η Χετάφε. Στους 37 η Λας Πάλμας, 36 ο Σασούνα, Αλαβές 32, Μαγιόρκα στους 30, Ράγιο Βαγεκάνος 29, Σεβίλη 28, Θέλτα 27 και στις τρεις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Σεγούντα είναι η Κάντιθ με 22 και Γρανάδα και Αλμερία στους 14 και 13 έχουν πρακτικά αποχαιρετήσει την κατηγορία από τώρα. Πάμε να δούμε και το Ιταλικό εκεί που είχαμε νίκες για τα λεγόμενα φαβορί. Ναι, ξεκινάμε με το Ιταλικό που υπήρξε και ένα στενάχωρο γεγονός που οδήγησε αρχικά στην αναβολή του αγώνα της Αταλάντα με τη Φιωρεντίνα. Ο Γενικός Διευθυντής Φιωρεντίνα, Τζο Μπαρόνε, αισθάνθηκε 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και ενώ η αποστολή της Φιωρεντίνα ήταν έτοιμη για να πάει στο γήπεδο, για να μεταβεί στο γήπεδο, στον Πέργαμο, αισθάνθηκε μία διαθεσία, έμφραγμα, ο αγώνας αναβλήθηκε και σήμερα δυστυχώς δεν άντεξε, έφυγε από τη ζωή ο Γενικός Διευθυντής της Φιωρεντίνα. Και μάλιστα είχαν έρθει και τα παιδιά του από την Αμερική για αυτό το λόγο. Ναι, ειδοποιήθηκαν και δυστυχώς είχαμε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Αυτό το αρνητικό γεγονός.
Από εκεί πέρα στα αποτελέσματα, την Παρασκευή η Μπολόνια συνεχίζει ακάθεκτη στην προσπάθεια για να είναι μέσα στην τετράδα και να βγει να σφήνα τις μεγάλες πλέον. Επικράτησε με γκολ στο 94-1-0 της Έμπολη. Το Σάββατο είχαμε άλλη μια νίκη για τη Μόντσα, 1-0 την Κάλιαρη και διπλό για την Τωρίνο μέσα στην Ουντινέζε, 0-2. Σαλεριτάνα Λέτσε 0-1, Φροζινόνε Λάτσιο 2-3, με τη Λάτσιο την επόμενη μέρα να ανακοινώνει τον Ίγκορ Ντούντορ, τον γνωστό μας Ίγκορ Ντούντορ, άλλο τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ως νέο τεχνικό της ομάδας. Και πρώην προπονητή της Μαρσέη. Στη θέση του Μαουρίτσιο Σάρι που παρετήθηκε. Την Κυριακή άλλο ένα απογοητευτικό παιχνίδι για τη Γιουβέντους, 0-0 με την Τζένοα. Στα τελευταία 8 παιχνίδια έχει μόλις μία νίκη η Γιούβε και σφυρίχτηκε και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς και ειδικά ο προπονητής Αλέγκρι εξακολουθεί. Τον οποίο τον έχουν στην μπούκα οι οπαδοί. Ναι, σου και το Αλέγκρι Out, το hashtag που κυριαρχεί πάντα μετά από αποτυχία της Γιούβε. Βερόνα Μίλαν 1-3, μία νίκη για τη Μίλαν που σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση. Άλλη μια νίκη επίσης για τη Ρώμα, 1-0 Σασουόλο. Και στο ντέρμπι της ημέρας, Ίντερ Νάπολη 1-1. Η Ίντερ απογοητευμένη από τον αποκλεισμό από το Champions League. Είχε μετά από καιρό, είχε απώλεια και στο πρωτάθλημα μετά από 10 σερί νίκες, αν δεν απαντώ. Νομίζω πως ναι. Μετά από 10 σερί νίκες, είχε απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα. Βέβαια έχει εξασφαλίσει. Εντάξει, το πρωτάθλημα, ναι, δεν χάνεται ο τίτλος τώρα για να. Μια σημαντική διαφορά. Για να μαζευτεί το μείον 14, το συν 14 που έχει σε 9 παιχνίδια, θα πρέπει να. Στα επόμενα μάτια να κατεβάσει το εφηβικό. Οπότε έχει 76 βαθμούς η Ίντερ, στους 62 είναι η Μίλαν. Έμεινε τρίτη η Γιουβέντους 59, τέταρτη η Μπολόνια 54, πέμπτη η Ρώμα 51, που φέτος στο Ιταλικό πρωτάθλημα η πέμπτη θέση μάλλον θα δώσει Ευρωπαϊκό θα δώσει Champions League, θα δώσει θέση Champions League, διότι η Ιταλία μαζί με τη Γερμανία είναι στις δύο πρώτες θέσεις του UEFA ranking τη σεζόν και με το διευρυμένο Champions League του χρόνου θα Ιταλία και Γερμανία ανέλυγαν τώρα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Θα είχε μια επιπλέον θέση. Θα είχε μια επιπλέον θέση. Θα είχε μαζί με τη Γερμανία. Αταλάντα 6 στους 47, Νάπολη 7 στους 45, Φιωρεντίνα στους 43, Λάτσιο στους 43 επίσης, Μόντσα 42, Τωρίνο 41, στους 34 η Τζένοα. Η Λέτσε έκανε σημαντικό βήμα να απομακρυνθεί από την τελευταία τριάδα, πήγε στους 28, η Ουντινέζε 27, Βερόνα 26, όπως και η Κάλιαρη, στους 25 η Έμπολη και στις τρεις τελευταίες θέσεις. Φροζινόνε 24, Σασουόλο 23 και η Σαλεριτάνα με 14 έχει πρακτικά υποβιβαστεί. Να πούμε ότι στο ματς της Λάτσιο αγωνίστηκε και ο Γκριζομάνδας. Ως βασικός, έκανε ντεμπούτο και στο πρωτάθλημα ως βασικός. Είχε παίξει λίγα λεπτά αντικαθιστώντας. Είχε παίξει βασικό στον αγώνα κυπέλου με τη Ρώμα, στο ντέρμπι κυπέλου με τη Ρώμα, 1-0. Και την προηγούμενη εβδομάδα με την Ουντινέζε είχε αντικαταστήσει στα τελευταία λεπτά τον τραυματία τερματοφύλακα της ομάδας του, τον Πρόβεντελ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το πρωτάθλημα το γερμανικό, την Bundesliga που είναι στην 26η αγωνιστική. Είχαμε Κολονία Λειψία 1-5, Ουνιόν Βερολίνου Βέρντερ Βρέμις 2-1, Wolfsburg Augsburg 1-3, Mainz Bochum 2-0, Heidenheim Gladbach 1-1, Darmstadt Bayern 2-5. Hoffenheim Stuttgart 0-3, Freiburg Leverkusen δυσκολεύτηκαν οι πρωτοπόροι 2-3 νίκη για την ομάδα του Xabi Alonso και Dortmund Eintracht 3-1. Να πούμε ότι μετά από 26 χρόνια ο προπονητής της Freiburg, ο Christian Streich, αποχαιρετά τη σεζόν για την ομάδα. Εμβληματική μορφή για τη. Η Bayern, η οποία. Ακολουθώντας την ομάδα από τις μικρότερες κατηγορίες. Η Μπάγκερν, η οποία έχει πλέον αρκετούς μνηστήρες για τη θέση, γιατί ακούγεται η αποχώρηση του Τόμας Τούχελ. Δεν έχουν μείνει ευχαριστημένοι οι άνθρωποι του συλλόγου. Όχι, ακούγεται, είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Ναι, απλά ψάχνουν τώρα να δουν. Ναι, έχει ανακοινωθεί η αποχώρηση του Τούχελ και απλά ψάχνουν τον αντικαταστάτη. Ας πάρουν τον Τακλεμονή, αν δεν θέλουν κάποιον άλλον. Είναι πάντα διαθέσιμος ο Σερτάκης. Λοιπόν, Λεβερκούζεν 70 βαθμούς, 60 η Μπάγκερν. Στουτγκάρδη 56, 50 η Ντόρτμουντ, Λειψία 49, 40 η Άιντραχτ, Άουγκμπουργκ έχει 35 βαθμούς, 33 η Χόφενχάιμ και η Φράιμπουργκ, 30 η Βέρντερ, 29 η Χέντενχάιμ, 28 η Γκλάντμπαχ και η Ουνιόν,
25 η Wolfsburg και η Bochum, 19 η Mainz, 18 η Κολονία και τελευταία είναι η Darmstadt με 13 βαθμούς. Mm-hmm. Να πούμε ότι πλην της αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας με το Καζακστάν στον ημιτελικό ουσιαστικά τον Μπαράζ, έχουμε και άλλα 4 παιχνίδια με το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο η Πολωνία με την Εστονία, η Ουαλία με τη Φιλανδία και το Ισραήλ με την Ισλανδία. Μπαράζ για όπως έχει και η εθνική μας ομάδα. Βοσνία-Ουκρανία επίσης στις 10 παρατέταρτο, όπως είναι και το μάτς της εθνικής μας. Και ουσιαστικά η αυλαία αυτή θα ανοίξει σε 7 η ώρα με την αναμέτρηση που ενδιαφέρει εμάς, Γεωργία εναντίον Λουξεμβούργου. Καθώς ο νικητής και εφόσον περάσουμε εμείς θα παίξουμε εκτός έδρας, εκτός έδρας σε μία από τις δύο έδρες. Στον τελικό όσον αφορά το χρυσό εισιτήριο για τον Euro. Mm-hmm. Λοιπόν, και από το ποδόσφαιρο να πάμε, ναι, να πάμε λίγο να πούμε εντάχει. Πάμε να δούμε το Πανιόνιο. Τι έκανε ο Πανιόνιος. Στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο τέταρτο όμιλο, είχε δεύτερη διαδοχική απώλεια βαθμών. Έμεινε στην ισοπαλία στο Χαϊντάρι με σκορ 2-2, αλλά ο Εθνικός δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την απώλεια του Πανιόνιου. Είναι αυτό που λέει καθιά του χαρίζανε ένα γαϊδρο και το κοίταγε στα δόντια. Έμεινε στο 1-1 με τον Λυσιάκο. Έτσι η διαφορά υπέρ του Πανιωνίου παραμένει αναλύωτος, 13 πόντους και με 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε του προαθλήματος, ο Πανιώνιος δεν θα απειληθεί στη μάχη για την άνοδο. Λοιπόν, και πάμε στο μπάσκετ. Μπαίνουμε στο μπάσκετ και ξεκινάμε απευθείας με την εξέλιξη στα μάτς που έχουν ξεκινήσει ήδη για τη EuroLeague. Ναι. Διαβολοβδομάδα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη από την Ανατολού Εφές. Μια αναμέτρηση η οποία είναι ιδιαίτερα κομβική και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την 7η διαδοχική του νίκη στο κυνήγι του πλεονεκτήματος έδρας. Και πρώτη μετά από 5 χρόνια στο Σινάνερ Ντεμ, ναι, απέναντι στην Ανατολού Εφές. Με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 26-21. Χωρίς τον Άσμι Τρουλόγκο, ναι, ο οποίος έμεινε στην Ελλάδα λόγω ίωσης. Και τώρα ο Ολυμπιακός μείωσε 26-23, ενώ για το BCL, που διεξάγεται επίσης αυτή τη στιγμή, το Περιστέρι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θέλει τη νίκη απέναντι στην Τενερίφη, η οποία είναι αδιάφορη. Ναι, και παράλληλα να ιτηθεί η Χάπολ Ιερουσαλήμ από την Καρσίγεκα, την αδιάφορη επίσης Καρσίγεκα αποκλεισμένη. Το Περιστέρι με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου προηγείται με 28-24. Για να δούμε. Πάμε και στην. Πρωτού επανέλθουμε στην Ευρωλίγκα για να πούμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής και τη διαβολοβδομάδα που είναι σε εξέλιξη. Πάμε λοιπόν στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Στίχημαν Basket League. Είχαμε λοιπόν Προμηθέας Κολοσσός 84-79, Περιστέρι Άρης 84-62, Μαρούσι ΑΕΚ 82-90, Ολυμπιακός Καρδίτσα 85-73. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 73-89 και Λαύριο Απόλλων Πατρών 82-75. Να πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η τελευταία είναι την επόμενη εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις το Σάββατο στις 5 και 4 Άρης Λαύριο, στις 8 και 4 ΑΕΚ Περιστέρι, την Κυριακή στις 5 Κολοσσός Μαρούσι και ένα τέταρτο αργότερα Απόλλων Πατρών Ολυμπιακός, την ίδια μέρα στις 8 και 4 Καρδίτσα ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος με τον αγώνα Παναθηναϊκός Προμηθέας στις 8 και 4. Να πούμε ότι έχει γίνει ήδη κλήρωση για την τρίτη φάση του πρωταθλήματος, εκεί όπου θα παλέψουν οι πρώτες 6 ομάδες, συγγνώμη. Θα πούμε στην επόμενη εκπομπή ακριβώς το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία η οποία δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερα, γιατί οι Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν να είναι στην κορυφή. Η πράσινη με 41 βαθμούς ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 40, 35 βαθμούς για το Περιστέρι, 34 για τον Προμηθέα, 32 για τον Άρη, 30 για την ΑΕΚ, η οποία μέχρι στιγμής είναι στην έκτη θέση. Θα παλέψει με τον Κολοσσό, ο οποίος ακολουθεί μαζί με τον Λαύριο και τον ΠΑΟΚ να έχουν από 29 βαθμούς.
28 βαθμούς για το Μαρούσι, 27 για την Καρδίτσα, τελευταίος Απόλλωνας με 24 βαθμούς. Είπες τώρα για το Champions League ότι υπάρχει η αναμέτρηση του Περιστερίου. Ναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι να δούμε πρώτα απ' όλα τα μάτς που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Με ελληνικό ενδιαφέρον, είχαμε την ήττα της ΑΕΚ από τη Μούρθια στην Ισπανία με 189, σαν ένα πολύ αδιάφορο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Σημαίνει οι Ισπανοί έχουν πάρει την πρόκριση, ενώ η ΑΕΚ έχει 0-5 ρεκόρ και έχει αποκλειστεί από καιρό. Ακριβώς. Στα άλλα παιχνίδια της Τετάρτης είχαμε Προμηθέας Χάπολ Χολών 92-93 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Προμηθέας έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει την υπόθεση, αλλά θα χρειαστεί αύριο τη νίκη επί της αδιάφορης ΑΕΚ στο κλειστό των Λιωσίων. Ό,τι όμως δεν κατάφερε ο Προμηθέας εντός έδρας, το κατάφερε το Περιστέρι εκτός. Mm-hmm. Το οποίο νίκησε στην Ουγγαρία τη Χάπολ Ιερουσαλήμ με 61-76. Ναι, και ο Σόρας τα νέα είναι καλά για το Περιστέρι, γιατί στο ξέχωρα από το δικό του προβάδισμα επί της Τενερίφης με 28-24, προηγείται και η Καρσίλιακα της Χάπολ Ιερουσαλήμ με 33-26. Αν έλυγαν τώρα τα παιχνίδια, το Περιστέρι θα ήταν στην επόμενη φάση. Λοιπόν, αυτό. Αύριο είναι η αναμέτρηση στο κλειστό των άλλων Λεωσίων, ΑΕΚ Προμηθέας στις 7.30. Mm-hmm. Θα πληρώσουν και οι δύο ομάδες. Ο Προμηθέας, όπως είπαμε, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του την πρόκριση απέναντι στο δικέφαλο που είναι αδιάφορος. Και πάμε να δούμε το πρωτάθλημα της EuroLeague. Αναφερόμενος πρώτα στα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, mm-hmm. είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 71-65 στον ελληνικό εμφύλιο, Φενέρμπαχτσε Βαλένθια 118-88, Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι 80-84, Άλβα Βερολίνου Μονακό 82-90, Μπασκόνια Αρμάνι 88-73, Μπαρτσελώνα Παρτιζάν 94-76, Βιλερμπάν Ανατολού Εφές 84-80, μια νίκη η οποία συζητήθηκε και για τους μεν νικητές αλλά και για την εμφάνιση των Τούρκων. Μπάγκερ αυτοκτόνησαν. Μπάγκερ Μονάχου Ζαλγκίρις Κάουνας 64-58 και Βίρτους Ρεάλ 74-89. Αυτή τώρα η αγωνιστική είναι η 30η, είναι η τελευταία διαβολοβδομάδα της σεζόν. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε είναι πίσω με 33-27 μετά από 14 λεπτά αγώνα στο Σινάνε Τεντέν. Σε περίπου 2 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Ζαλγκίρις Κάουνας με την Βίρτους Μπολόνια. Μια Βίρτους η οποία είχε αρχίσει και εξαφουσκώνει και με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Ήδη δεν ακολουθεί ο Κορντινιέ και ο Χάκετ. Είναι εκτός ομάδας. Η Ζαλγκίρις έχει το δικό του πρόβλημα με τον Σμιτς, τον Ολλανδό. Mm-hmm. Στις 9 Άλμπα υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης, 9:05 η Μακάμπη την Βιλερμπάν και στις 9:30 η Παρτιζάν την Μπασκόνια. Αύριο 8:15 Φενέρμπαχτσε Μπαρτσελώνα, στις 8 Μονακό Αρμάνι, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός και στις 9:30 Βαλένθια εναντίον Μπάγερν. Να πούμε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι η 31η αγωνιστική. Για να κλείσει αυτή η διαβολοβδομάδα. Έχουμε λοιπόν στις 7:30 την Πέμπτη Ανατολού Εφές Άλμπα Βερολίνου, στις 8 Ζαλγκίρις Μπασκόνια, 9:15 Ολυμπιακός Βιλερμπάν, στις 9:30 Παρτιζάν Ρεάλ και την Παρασκευή το κυρίως μενού με 5 αγώνες, στις 8 Ερυθρός Αστέρας Βίρτους Μπολόνια, την ίδια ώρα Μονακό Βαλένθια, στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα, 9:30 η Μπάγερν θα παίξει με τη Μακάμπη και η Αρμάνη με τη Φενέρμπαχτσε. Mm-hmm. Θα πάμε και στην Elite League, στην Α2, όπου ο Πανιόνιος επικράτησε σε δύσκολο παιχνίδι στο Μεσολόγγι του Χαριλάου Τρικούπη με 64-59 και παρέμεινε στην κορυφή, ενώ ο Μίλωνας επικράτησε με 87-74 της Δόξας Λευκάδας. Στην κορυφή ο Πανιόνιος και πλέον με 2 νίκες διαφορά, με 19-8 ρεκόρ, ακολουθούν 3 ομάδες, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, η Ελευθερούπολη και ο Ηρακλής με 17-10
Το 16-11 είναι ο Μίλωνας με τον Κόρυβο Αμαλιάδας και από εκεί και πέρα Σχηματάρη, Μύκονος, Δόξα Λευκάδας, Έσπερος Λαμίας στο ρεκόρ 12-15, ο Πανερυθραϊκός επίσης 12-15 με τον Παπάγου και στις τέσσερις τελευταίες θέσεις με ρεκόρ όλες 9-18, Ψυχικό Αμίντας, το Μεσολόγγι και ο ΕΑΣ Εμβόλυμο. Ο Πανιόνιος που είχε ένα αναπάντεχο χτύπημα σήμερα, καθώς τιμωρήθηκε με αποκλεισμό με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών για γεγονότα που είχαν συμβεί στο μάτσο με τον Πανερυθραϊκό στο κλειστό Κρίσος Πέρσης. Μια ποινή που δεν την περίμενα σίγουρα στον Πανιόνιο, θα την εφεσιβάλουν και αν βέβαια ισχύσει, θα, επειδή το προσεχές παιχνίδι του Σαββάτου είναι στις 4 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Ο κανονισμός λέει ότι για να ισχύσει μια απόφαση θέλει 5 μέρες. Θα παίξει κανονικά με κόσμο Πανιόνιος το Σάββατο και θα δώσει και κλεισμένο των θυρών το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου, καθώς και το πρώτο των play-off, αν ισχύσει η ποινή μέχρι τέλος. Και από το μπάσκετ να περάσουμε στο βόλεϊ, όπου σημαντική επιτυχία για τα κορίτσια του Πανιωνίου, οι οποίες έκαναν φιέστα απέναντι στο Εγάλεο επικρατώντας με 3-0 και πήραν την άνοδο από το πρωτάθλημα της Pre-League. Ο Μίλωνας από την άλλη βρίσκεται στην τρίτη θέση και υπάρχει ακόμα μία αγωνιστική μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Πανιόνιος θα πάει απευθείας πλέον στην άνοδο και ο Μιλώνας θα παλέψει μέσα τον play-off. Πάμε και στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, εκεί όπου είχαμε την 21η αγωνιστική. Απολλώνιος Ηλυσιακός 1-3, Λαμία Άρης 0-3, ΠΑΟΚ Μαρκόπουλο 3-2, Θύρα ΑΕΚ 3-0, Θέτητα Βούλας Ολυμπιακός 0-3 και Παναθηναϊκός Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 3-0 με νέο προπονητή τον Νέσιτς, τον Σέρβο, Παναθηναϊκός, μετά την παρέτηση του Γιάννη Καλμαζίδη. Στην βαθμολογία έχουμε τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση, έχοντας 56 βαθμούς, 47 για τον Παναθηναϊκό, 44 η Θύρα, 43 η ΑΕΚ, 28 ΠΑΟΚ Ακαδημίες, 26 η Θέτιδα, 25 ο Λυσιακός, Μαρκόπουλο επίσης 25, 23 για τον Άρη, 18 για τη Λαμία, τελευταίος ο Απολλώνιος με 15 βαθμούς. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι η τελευταία της κανονικής περίοδου και περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις είναι το Σάββατο όλη η αγωνιστική στις 6 η ώρα. Ηλυσιακός Παναθηναϊκός, Άρης Απολλώνιος, Μαρκόπουλο Λαμία, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τον Τέρμπι των Δικεφάλων και Ολυμπιακός Θύρα, Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων εναντίον Θέτιδα Βούλας. Πάμε και στους άντρες που είπαμε ότι είναι πλέον στα τρίτα παιχνίδια η ημιτελική του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός εχθές ιτήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ με 1-3 σετ, σκορ με το οποίο είχε επικρατήσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στο 2-1 είναι όμως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Μίλωνα, είχε χάσει 3-0 στο ματς το δεύτερο. Τώρα η σειρά μεταφέρεται μεθαύριο Πέμπτη, 5 και 4 θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Πειλαία και 3 ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός θα παίξει εδώ στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο Μίλωνα. Και να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι των τελικών. Όλα δείχνουν, χωρίς βέβαια να είμαι 100% σίγουρος. Όχι, ναι. Δείχνουν ότι θα πάει ζευγάρι αιωνίων αντιπάλων. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ξανά άνοιξε η υπόθεση πρόκριση, επικράτηση. Και φυσικά εκκρεμούν και οι τελικοί του League Cup. Μην ξεχνάμε ότι και την επόμενη εβδομάδα, εφόσον όλα κυλήσουν φυσιολογικά μεθαύριο Πέμπτη και πάρουν τις νίκες οι ομάδες οι οποίες προηγούνται, θα πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα, καθώς ακολουθεί το Final Four του Κυπέλλου την επόμενη εβδομάδα, 29 με 31 του μήνα, στη Λάρισα. Παναθηναϊκός Μίλωνας είναι ο πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ο δεύτερος. Ουσιαστικά, σαν να βλέπουμε το πρωτάθλημα, είναι οι ίδιοι ακριβώς αντίπαλοι. Ναι. Απλά αλλάζουν τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια είναι που κοντράρονται.
Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε κλείνοντας την εξέλιξη στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που μας ενδιαφέρουν. 38-33 ο Ολυμπιακός χάνει στα 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου από την ΕΦΕΣ, ενώ το Περιστέρι είναι ισόπαλος 38 πόντους με την Τενερίφη στο 15 λεπτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από τον Γιάννη Γιαννούλα και τον Χρήστο Γεωργίου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ραντεβού πάντα στα γήπεδα και εμείς τα λέμε την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.